Καλησπέρα, friends. Ορίστε. Ορίστε. Όλα ωραία, όλα ανθυρά. Ορίστε. Καλησπέρα σε όλους και κύριοι, σε όλες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Τι μαλλί είναι αυτό, ρε. Σε ένα βίντεο το οποίο δεν είναι ρεκ. Είναι από τα live streams που κάναμε στο Twitch TV κάθε του Στρατέλης. Θα επανέλθουν από το Σεπτέμβριο. Και σε αυτό το match θα δείτε πώς είναι να παίρνεις chicken με διψήφιο αριθμό κιλών. Καταλάβετε τι εννοώ διψήφιο αριθμό κιλών. Όχι το κιλών αυτά που έχουμε πάνω μας. Από τα kills, των κιλών, κατάλαβες. Αυτά δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Μπείτε να δείτε τι παπάδες κάναμε σε αυτό το match. Όχι στην Κάρακιν. Δεν κάνω spoil. Θα δείτε σε ποια πίστα και απολαύστε αυτό το match. Ας δούμε και άλλα μέρη. Η Βικέντη είναι ρε εσύ. Και υπάρχει άλλος ένας, ε. Τώρα τι να κάνω, να πάω, ήταν αυτός με το καρ. Νιώθω ότι άμα θα πάω, μπήκα στο στόμα του λύκου. του δεινόσαυρου βασικά. Το σμόκ γιατί υπήρχε. Μάλιστα. Έχω βαρεθεί να τρέχω, ας πάρω τα μάξι και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Μπάντες. Δείτε λίγο τα πόδια του κάτω. Δείτε λίγο τα πόδια του κάτω, σας παρακαλώ. Πω πω ρε μαλάκα, σαν τρένο μπαίνω στις στροφές. Σαν τρένο μπαίνω στις στροφές. Forza Horizon 5 είναι αυτό. Το λυπήθηκα τώρα αυτόν τον καημένο. Και αυτόν! ο δεύτερος ήταν περισσότερο για λύπηση, γιατί έγινε φιλέτο. Φιλέτο. Είσαι κοτούλα, θα γίνεις φιλέτο. Και τώρα έρχεται η Θεία Δίκη και με πατάνε και εμένα, ξέρεις. Δεν έχω το όπλο μου βέβαια και αυτό δεν είναι για μακριά. Είναι σαν αεροπίστολο για μακριά. Γνώμη για Valorant. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ παιχνίδι. Δεν έκανε το χαμό που περίμενα να κάνει. Περίμενα να κάνει πολύ περισσότερο χαμό. Δεν το έχει κάνει. Αλλά είναι ωραίο σαν game. Είναι ωραίο. Για να κέρδισε και εμένα. Εντάξει, δεν το παίζω τώρα. Που είμαι δύσκολο στα παιχνίδια, σημαίνει ότι είναι καλό. Είμαι κοτούλα, θα γίνεις φιλέτο, έχω μια μάσκα σαν το Ζωρό. Δεν προπήραμε και chicken προηγουμένως στην Κάρακιν και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η Βικέντη, ο σχεδιασμός της. Τα χιόνια, τα βουνά και λοιπά μου αρέσουν πάρα πολύ. Άντε ρε. Πω από το παιχνίδι είναι ότι χειρότερο ρε μαλάκα σε αυτά τα θέματα. Άιντε πασάκα μου, άιντε. Έχουμε άτομο από την απέναντι πλευρά.
Δηλαδή, άμα το έχανα και αυτό. Οπ, ένα φίδι. Σε πιέζει ο κύκλος, ρε φίλε. Πρέπει να έρθει αυτός τώρα. Οπ, να τους ένας εκεί πάνω. Εντάξει, οκ, okay, μη είδε. Γιατί νιώθω ότι έχω άτομα από πίσω μου. Από εδώ. Θεωρώ πως είμαστε clear. Είμαι μέσα στον κύκλο. Έξι boost. Oh. AWM. Άτος. Δεν το ρισκάρω. Με έχει δώσει. Έχω φύγει χθες. Ου, πάλι καλά το γλίτουσα. Με έπαιξε ωραίο τέτοιο. Έχω σίγουρα άτομα εδώ πέρα πάνω, ρε, στο απέναντι. Τον άλλο τον είχα δει. Το M24 από εκεί συνεχίζει να βαράει. Οκ. Okay. Δεν έχω το info για τον άλλον, τον τρίτο. Έλα μέσα, έκλεισε, μέσα σε μένα. Μια φορά είμαι τυχερός. Δεν έχω το info για τον τρίτο, ρε φίλε. Οκ, okay, ο άλλος είναι εκεί. Ο άλλος είναι εκεί δεξιά και ο άλλος είναι από κάτω μου. Πού είναι ο Ηλίας, ο Μάξιμος Τέκτον? Κάτσε, περιμένω το παραδάκι. Είπε χθες παραδάκι chicken με 10 kills.
Okay. Εντάξει. Εντάξει. Οκ. Μπούμ. The thing of Επόμενος. Who is the fucking best in this fucking area? Πού είναι ο Maximus Tecton? Φέρ τον εδώ. Φέρ τον να δώσει το παραδάκι 10 kill. Win and chicken, dinner chicken. Who is the fucking best? Καταλάβετε τώρα τι έγινε. Νόμιζα πως αυτός το ένατο το kill ήταν ο AWM. Αλλά ήταν τόση ώρα από κάτω μου άλλο. Και ο άλλος έκανε τον κύκλο. Εδώ. Το chat. Οκ. Okay, το chat. Εσύ δεν είσαι μέσα. Γιατί δεν ξέρω. Παίζεις Valorant. Δεκάκιλο. Ο μπαμπάς σου. Who is the fucking best in this fucking area? Το παραδάκι για το δεκάκιλο winner chicken dinner. Εδώ το chat. Γιατί προκαλεί. Προκαλεί και μετά λέει, έχασα πάλι λεφτά, λέει ρε μαλάκα. Ούτε ξέρω πόσα χρήματα έχω δώσει, λέει. Φουν κουράδας ρε μαλάκα, δεν μου βάζει εμένα challenge.